Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είμαστε πάλι εδώ για μια ακόμη φορά για να παρακολουθήσουμε πώς η κυβέρνηση θυσιάζει τα εργατικά και λαϊκά δικαιώματα στο βωμό της εξοικονόμησης πόρων και της μείωσης του δημόσιου κόστους. Παρακολουθώ από το πρωί τη συζήτηση, τη συνεδρίαση εδώ της Ολομέλειας και μια κουβέντα έχω να πω, η επιτομή της θρεψοδικίας. Το σύνηθες θέατρο του παραλόγου από την πλευρά της κυβέρνησης. Για ποια μεταρρύθμιση μιλάμε? Το μόνο που κατάφερε αυτή η σε εισαγωγικά μεταρρύθμιση είναι να καταφέρει να έχει απέναντί της όλο τον νομικό κόσμο. Με αντιρρήσεις εννοώ. Εδώ έχουμε ένα νομοσχέδιο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του κεφαλαίου και μια δικαιοσύνη που θα επιταχυνθεί και θα βελτιστοποιηθεί πρωτίστως για τους μεγάλους ομίλους. Μια δικαιοσύνη πιο γρήγορη, ακόμη πιο αποτελεσματική και φιλική προς αυτούς, πάντα σε βάρος των λαϊκών δικαιωμάτων και αναγκών. Όπως απαιτεί δηλαδή και το υπερμνημόνιο του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε, αυτό αναφέρεται ρητά και στο νομοσχέδιο, όπου προβάλλεται ο στόχος της εμπιστοσύνης των επενδυτών και των επιχειρηματιών στο οικονομικό περιβάλλον της χώρας και της ενθάρρυνσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των επενδύσεων. Με το νομοσχέδιο καταργείται πλήρως ο βαθμός των ειρηνοδικείων ως δικαστηρίων που επέλυαν υποθέσεις ιδίως των λαϊκών στρωμάτων και διαφορές μικρότερης χρηματικής αξίας, αλλά μεγάλης σημασίας για το λαό και για την καθημερινότητά του. Ειρηνοδικεία είτε καταργούνται εντελώς πλήττοντας πολλαπλά περιοχές συνειδητά αφημένες από τις κυβερνήσεις και το κράτος, απομακρυσμένες, νησιωτικές, είτε μετατρέπονται σε περιφερειακά πρωτοδικεία χωρίς όμως να λύνονται τα μεγάλα προβλήματα υποστελέχωσης, προετοιμάζοντας το κλείσιμό τους σε επόμενη φάση. Μια σειρά πρωτοδικεία της επαρχίας βαφτίζονται παράλληλα, υποβαθμίζονται μέχρι την πιθανότατη κατάργησή τους. Στην Αττική προωθούνται κατατμήσεις και ανακατατάξεις που θα κάνουν λάστιχο τη ζωή τόσο των εργαζομένων στη δικαιοσύνη, όσο και των κατοίκων που απευθύνονται στη δικαιοσύνη. Ενώ με βάση και τις διακηρυγμένες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παγκόσμιας Τράπεζας, ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω καταργήσεις και συγχωνεύσεις όχι μόνο των πρωτοδικείων αλλά και των εφετείων. Είναι δεδομένο ότι ο λαός θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια δικαιοσύνη ακόμη πιο εχθρική, απρόσιτη και ακριβή, ξοδεύοντας περισσότερο χρόνο και χρήμα για μετακινήσεις και πρόσβαση σε αυτήν, με άμεση την πιθανότητα νέων αυξήσεων για παράβολα και άλλες δαπάνες. Είναι φανερό ότι οι συνέπειες του δικαστικού χάρτη θα φέρουν τις πιο δυσάρεστες επιπτώσεις και στην ουσία και στη λεγόμενη ποιότητα στην απονομή της αστικής δικαιοσύνης. Για το αστικό κράτος, μία είναι η μαγική συνταγή με τα κατάλληλα προσαρμοσμένα συστατικά, όπως σε κάθε τομέα. Εξοικονόμηση πόρων, συγχωνεύσεις δικαστηρίων, ανακατανομή του ελλιπούς ανθρώπινου δυναμικού, αντικατάσταση του ζωντανού ακροατηρίου με αποστηρωμένες έγγραφες και ηλεκτρονικά αντιεκπαιρεώσιμες διαδικασίες, τηλεδιασκέψεις ακόμα από το σπίτι, ειδικά δικαστήρια για τις υποθέσεις του κεφαλαίου και άλλα. Οι συνέπειες όμως είναι βαριές για τους εργαζόμενους στον χώρο της δικαιοσύνης, όπως και για τα εργατικά και λαϊκά στρώματα που αναγκάζονται να προσφεύγουν σε αυτήν. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, αυτές οι βαριές συνέπειες αγγίζουν τα όρια της αναλγησίας σε απομακρυσμένες, δυσπρόσιτες περιοχές, όπως π.χ. τα νησιά, όπου θα αναγκάζονται να μετακινούνται εργαζόμενοι και λαϊκά στρώματα, απουσιάζοντας ακόμα και μέρες, διαθέτοντας πολύ περισσότερο χρόνο και χρήμα για να βρουν το δίκιο τους. Σε αυτό το φόντο, η κατάσταση πρόκειται να επιδεινωθεί ραγδαία για τους δικαστικούς υπαλλήλους και γενικά το προσωπικό της δικαιοσύνης. Αντίστοιχα, επιδεινώνονται οι όροι δουλειάς των δικηγόρων που παλεύουν για να επιβιώσουν και ήδη στενάζουν κάτω από τα αντιλαϊκά μέτρα, το ασφαλιστικό, το νέο φορολογικό και άλλα. Οι σοβαρές αντιδραστικές αλλαγές του δικαστικού χάρτη έρχονται να προστεθούν στη μακρά αλυσίδα αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων στη δικαιοσύνη από όλες τις κυβερνήσεις με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αλλαγές επιδρούν και στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, ενισχύοντας τις μεγάλες δικηγορικές εταιρείες και αυξάνοντας την εκμετάλλευση των μισθωτών δικηγόρων. Βλέπουμε λοιπόν με ποιο τρόπο η αστική δικαιοσύνη εφαρμόζει το ολοένα πιο άδικο
και αντιλαϊκό νομοθετικό πλαίσιο και το πώς γίνεται όλο ένα πιο εχθρική και διπρόσιτη για το λαό, όλο ένα πιο γρήγορη και αποτελεσματική για το κεφάλαιο. Μια δικαιοσύνη πολυτέλεια για λίγους και εκλεκτούς, πάντα με τον γνωστό ευρωενωσιακό κόφτη της λογικής κόστους-οφέλους για την εξοικονόμηση δημοσίων πόρων. Το ΚΚΕ στηρίζει τις δίκες κινητοποίησης των δικαστικών υπαλλήλων, των δικηγόρων, όλων των εργαζομένων στον χώρο της δικαιοσύνης και ευρύτερα των λαϊκών στρωμάτων, που δεν θέλουν μια δικαιοσύνη πιο εχθρική, πιο ακριβή και απροσπέλαστη και που αντιδρούν μαζικά σε μια σειρά περιοχές της χώρας. Διεκδικεί μαζί τους καμιά συγχώνευση κατάργηση που θα αυξήσει την οικονομική επιβάρυνση και θα εντείνει την ταλαιπωρία σε εργαζόμενους δικηγόρους, δικαστικούς υπαλλήλους και άλλους με καθημερινές μεγάλες αποστάσεις πολλών χιλιόμετρων και ειδικά σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές. Κατάργηση παραβόλων, τελών και κάθε οικονομικής επιβάρυνσης των εργαζομένων που αναγκάζονται να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Μέτρα για φτηνέση και δωρεάν μετακινήσεις των εργαζομένων για την πρόσβαση σε μακρινές δικαστικές υπηρεσίες και συχνότερα δρομολόγια, ώστε να εξασφαλίζεται επιστροφή αυθημερών και να μην απαιτούνται έξοδα διανεκτέρευσης. Προτεραιότητα στην ίδρυση ειδικών δικαστηρίων για οξυμένες κοινωνικές ανάγκες, οικογενειακά δικαστήρια, ειδικά δικαστήρια για θέματα εργατικών ατυχημάτων και άλλα. Άμεσες προσλήψεις και κάλυψη όλων των κενών θέσεων σε δικαστικούς υπαλλήλους με μόνιμο προσωπικό, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Άμεση βελτίωση όλων των κτηριακών και εν γέννη υλικοτεχνικών υποδομών στα δικαστήρια όλης της χώρας. Κτίρια δηλαδή σύγχρονα και ασφαλή με αντισεισμική, αντιπυρική και αντιπλημμυρική θωράκιση. Εξασφάλιση κάθε αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής από ηλεκτρονικά συστήματα και μηχανοργάνωση μέχρι αναλώσιμα. Πρέπει να γίνει δεκτή η τροπολογία του ΚΚΕ, αυτή που κατέθεσε, για την επαναφορά του επιδόματος ειδικών συνθήκων στους δικαστικούς υπαλλήλους, καθώς και για την αναδρομική καταβολή αποδοχών στους νεοδιοριστέντες δικαστικούς υπαλλήλους, απόφοιτους της πρώτης εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. Περιμένουμε μια απάντηση σε αυτό. Το ΚΚΕ έχει σαφή θέση για το νομοσχέδιο για το νέο δικαστικό χάρτη. Πρέπει να αποσυρθεί και δεν επιδέχεται βελτιώσεις. Το κόμμα μας στηρίζει τις δίκαιες διεκδικήσεις των κατοίκων στις περιοχές που πλήττονται άμεσα από τις αλλαγές των δικαστικών υπαλλήλων, της πλειοψηφίας των αυτοαπασχολούμενων και μισθωτών δικηγόρων. Είμαστε στο πλευρό τους χωρίς αστερίσκους. Σας ευχαριστώ πολύ.